Μεγάλη νικήτρια η ΑΕΚ στο γήπεδο εδώ στην ΟΠΑΠ Αρίνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Επικράτησε με 3-0 η Ένωση που ήταν πολύ παθιασμένη. Έκανε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις και επικράτησε δίκαια του Παναθηναϊκού με βάση την εικόνα του παιχνιδιού, με βάση τις ευκαιρίες, με βάση το πόσο ο ένας απείλησε τον άλλον. Ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα στο τερέν εδώ στην ΟΠΑΠ Αρίνα στο Αθηναϊκό ντέρμπι. Τον play-off η ΑΕΚ γενικώς είναι κερδισμένη της βραδιάς. Ο Ολυμπιακός δεν νίκησε, έφερε ισοπαλία στο Κλεάνθης Βικελίδης 1-1. Με το ίδιο σκορ ο ΠΑΟΚ έχασε ακόμα 2 βαθμούς στη Λαμία. Όλα λειτουργήσαν ευνοϊκά για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, που όμως και η ίδια έκανε το καθήκον της. Ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν έτοιμη για να παίξει ένα ντέρμπι με πολύ πάθος, με πολύ τρέξιμο. Δημιούργησε πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού με αυτή την πίεση που συνηθίζει να κάνει η ΑΕΚ. Ξέρουμε ειδικά πέρσι βλέπαμε πόσο πιεστική ήταν σε αυτό το γήπεδο. Απόψε ήταν μια τέτοια βραδιά, τουλάχιστον στο ξεκίνημα και στο πρώτο ημίχρονο. Γενικώς η ΑΕΚ σε όλο το 90 λεπτό είχε ξεκάθαρα καλύτερη εικόνα. Άμα δούμε και τα στατιστικά του παιχνιδιού, είναι 17-7 οι τελικές, 8-2 στο στόχο. Ξεκάθαρα απείλησε πολύ περισσότερο έναν Παναθηναϊκό που πραγματικά ήταν προβληματικός. Είχε βέβαια την απουσία του Μπερνάρ, πολύ σημαντική, γιατί δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει την επίθεση. Ο Μπερνάρ είναι η ιδανική συγκολητική ουσία της μεσαίας γραμμής με την επίθεση. Είναι ο παίχτης που ιδανικά καλύτερα από όλους θα κάνει αυτές τις δύο γραμμές να επικοινωνούν καλύτερα. Αυτό δεν έγινε σήμερα στον Παναθηναϊκό και ο Μπακασέτας ήταν χαμηλά σε απόδοση σήμερα, δεν ήταν καλός. Το ίδιο συνέβη και με Παλάσιος και Λιμιό, γενικώς δεν βοήθησαν. Ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ πίεσε, προηγήθηκε νωρίς και μετά ήταν πίσω από την μπάλα και απειλούσε πάλι με αντεπιθέσεις και με πιεστικότητα. Ο Παναθηναϊκός δεν δούλεψε από τα άκρα, δεν έβγαλε παραγωγικότητα, δημιουργία από τις πλευρές. Και μάλιστα στο δεύτερο ημίχρονο, γυρνώντας ένα σχήμα με τρία στόπερ, ένα 3-4-1-2 με τον Μπακασέτα πίσω από Σπόραρ και Ιωαννίδη, πάλι δεν λειτουργήσε. Είναι απορίας άξιο, γιατί συνήθως μια ομάδα όταν χάνει, ειδικά ένα ντέρμπι, ένα ντέρμπι που μπορεί και να κρίνει και τον τίτλο, το αποψινό, συνήθως δεν ψάχνει σχήμα με τρία στόπερ, ψάχνει ένα σχήμα με ισχυρά άκρα για να πλαγιοκοπήσει, να ανοίξει, να τεντώσει την αντίπαλη άμυνα και να την ανοίξει, να δημιουργήσει ρήγματα και να απειλήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν το έκανε αυτό, ειδικά στο φινάλε που έκλεισε με ένα περίεργο σχήμα με το Βέρμπιτς να παίζει κάτι μεταξύ δεκαριού και λίγο αριστερά, να μην ξέρει και ο ίδιος καλά τη θέση του. Τον Ιωαννίδη να παίζει κάπου στα δεξιά εξτρέμ, στο τέλος να τελειώνει επιθετικός και ο Σπόραρ να βγαίνει έξω από την περιοχή. Γενικώς μπερδεύτηκε ο σχηματισμός του Παναθηναϊκού στο επιθετικό κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπόρεσε να βγάλει δημιουργία και να μεταφέρει σωστά την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ, η οποία το εκμεταλλεύτηκε αυτό και παίζοντας και αυτή στο τέλος με τρία στόπερ κλείδωσε τη νίκη. Η ΑΕΚ τώρα είναι στο συν 4, έχει την κατάσταση στα χέρια της. Και αν δεν χάσει στην Τούμπα, καλά πολύ περισσότερο αν την Κυριακή νικήσει μέσα στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ, εκεί πλέον δεν συζητάμε κάτι άλλο. Η ΑΕΚ ουσιαστικά θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ με αυτό το συν 4 έχει λίγο βγάλει την πίεση από πάνω της. Έχει να πάει και στο Καραϊσκάκι, δεν έχει εύκολο πρόγραμμα, αλλά έχει αυτό το συν 4 που της δίνει ψυχολογία, της δίνει οξυγόνο να πάει με άνεση και χωρίς πίεση να πάει να παίξει αυτά τα δύο δύσκολα μάτς. Από και πέρα ο Παναθηναϊκός από αυτό το μείον 4 έχει τον Άρη μέσα. Εάν θέλει να ελπίζει για πρωτάθλημα, πρέπει να περιμένει να μην νικήσει η ΑΕΚ στην Τούμπα και να κάνει το καθήκον του Παναθηναϊκού στην Κυριακή με τον Άρη στο γήπεδο της Λεωφόρου, να μήπως και κλείσει τη διαφορά από την ΑΕΚ, και πάλι θα πρέπει να κάνει το απόλυτο ο Παναθηναϊκός και να ελπίζει. Αυτά από την ΟΠΑΠ Αρίνα. Βεβαίως η ΑΕΚ ήταν, όπως είπαμε, η καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως δικαιούται να γκρινιάζει ή να φωνάζει, αν θέλετε, για μια φάση με το μαρκάρισμα του Αραούχο στον Κότσιρα. Εκεί ο Ντελαζό, ο Γάλλος διαιτής, δεν έδωσε την εσχάτη των ποινών. Έχω την εντύπωση ότι εκεί θα έπρεπε να πάει στη Λευκή Βούλα και ο Παναθηναϊκός να έχει μια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Σε ένα παιχνίδι πάντως που ξεκάθαρα, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα, ο Παναθηναϊκός πέρα από αυτή τη φάση δεν υποστήριξε με άλλα επιχειρήματα
καλής απόδοσης και καλής εμφάνισης την όποια, ας το πούμε έτσι, διεκδίκησή του στο απόψινό μάτς, το οποίο τελειώνει με μια δίκαιη σε γενικές γραμμές νίκη της ΑΕΚ με 3-0.